Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Καλημέρα, είναι η τελευταία μέρα περιορισμών τούτη εδώ. Στην ουσία δεν ισχύει τίποτα, έτσι τα ξέρουμε. Αλλά τυπικά από αύριο μπαίνουμε πια σε πολύ σοβαρή, πώς θα το πω, επόμενη μέρα. Δηλαδή με μεγάλες αλλαγές. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν τα έχω μετρήσει καλά, το μόνο που μένει ως περιορισμός είναι το 12.30 τη νύχτα. Σωστά. περίπου το 95% των δραστηριοτήτων ανοίγει. Μένουν κάποια λίγα πράγματα, ναι. Εντάξει, είναι σημαντικά. Δεν έχουμε τα εστιατόρια στους εσωτερικούς χώρους, δεν έχουμε τη μουσική. Δηλαδή, δεν είναι η ζωή μας όπως ήταν, αλλά δεν είναι και όπως την έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όπως πέρασαμε όλο το χειμώνα. Έτσι. Πες μας Η μουσική λίγο. έρχεται και αυτή, και η μουσική αποτέλεσμα ήλιου, και αυτή θα μπει στη ζωή μας, γιατί θα ανοίξουν τότε και τα μπαρ και γενικότερα οι εκδηλώσεις. Μέχρι τότε, 12.30 το βράδυ, Μην ένα δίπλα επαναλάβουμε τα δωμάτιο. μέτρα γιατί νομίζω είναι γνωστά. Εγώ να σας πω ότι από το ρεπορτάζ φαίνεται ότι θα είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ μεγάλης εξόδου. Σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα σπίτια τους για να δούνε αν είναι τα σπίτια στη θέση τους. Μπάρ δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν το αυτοκίνητο να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο γιατί είναι μήνες που δεν το έχουν κάνει. Νομίζω ότι θα ζήσουμε. Όχι κάτι τύπου Πάσχα, αλλά μια πολύ μεγάλη έξοδο αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι αυτό που λένε αμπάριζα και φύγαμε μετά από τόσους μήνες. Έχουμε αλλαγές επίσης στα σχολεία. Από Δευτέρα είναι ένα self-test και όχι δύο. Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν μας περισσεύουν self-test, έτσι. Δηλαδή, γιατί όχι δύο. Μεγαλύτερη ασφάλεια είναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό, Νίκο, δεν προωθήθηκε αυτή η λύση σε σχέση με τις μετακινήσεις, το self-test. Είναι αυτό που λέγαμε τόσες μέρες. Δεν φτάνουν, δεν υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα. Και γι' αυτό λοιπόν άνοιξε και η βεντάλια των προϋποθέσεων για να μετακινηθεί κάποιος. Ναι, μα Αλλά πιστεύω σκεφτείτε ότι ότι λέγαμε ότι είναι περίπου 7 εκατομμύρια τα self-tests έτσι όπως τα υπολογίζαμε με τα 2 τη βδομάδα στην εκπαίδευση. Τώρα, αν βάζανε και τα self-tests στις μετακινήσεις, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν βγαίνουν τα νούμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θανάση. Κινούμαστε στο εργασιακό. Ανακοινώθηκαν χθες οι ρυθμίσεις. Αναμένονται αντιδράσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως για τα κομμάτια που αφορά τις υπερορίες και τις απολύσεις. Εκεί επικεντρώνει η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα. Το τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, από την πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι είναι μια ρύθμιση που έπρεπε να γίνει. Ήταν ένα απαρχαιωμένο εργασιακό. Δεν μπορούσε να συνεχίσουμε να κινούμαστε με αυτούς τους ρυθμούς. Και περιμένουμε να δούμε τι θα Εντάξει, τώρα γίνει. κοίταξε. Όποιο ξέρει την αγορά εργασία και νομίζω όσοι εργαζόμαστε την ξέρουμε και ξέρω τη δική μα δουλειά, γιατί εμεί κάνουμε μια δουλειά που ούτε ωράρια έχει, ούτε υπερορίες, έτσι. Μιλάω όμω για αυτό που συμβαίνει παντού. Δεν αισθάνεσαι ότι αυτό το νομοσχέδιο ανατρέπει δραματικά τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ. Έχει κάποια σημεία τα οποία είναι προ συζήτηση και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, βρίσκω πάρα πολύ θετική την κάρτα εργασία. Πάρα πολύ θετική. Ναι. Και δεν μπορώ να σκεφτώ και ένα επιχείρημα προς την αντίθετη πλευρά. Ελένη, τι λες? Εγώ λέω ότι Κάτσε, ό,τι και να λες, πρέπει να τα ακούσουμε. Και θα το ξαναπείς για να τα ακούσουμε, γιατί κόπηκε. Εσύ λες και ό,τι ότι... αφορά το οκτάωρο, προφανώς ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ δηλαδή ότι θα γίνουν έσχη σε αυτό το πράγμα, έστω και αν η κυρία Πελώνη μας είπε ότι μέσα στο νομοσχέδιο σε άλλο άρθρο ορίζεται ότι πρέπει να τηρείται το οκτάωρο. Εγώ όλα αυτά τα ακούω βερεσέ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αύξησε μεν τις υπερορίες, έβαλε πλαφόν, που αυτό σημαίνει ότι όποια επιπλέον ώρα εργάζεται ένας πολίτης, δεν θα την πληρώνεται, άρα χάνονται χρήματα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί προφανώς και ύστερα υπάρχουν μία σειρά επιμέρους τι θα γίνει με τις απολύσεις. Μιλάμε για μία χώρα η οποία τα ποσοστά της ανεργίας είναι τρελά, ιδιαίτερα στους νέους είναι Ναι, τραγικά, εντάξει. Να 34% σου πω κάτι, σύμφωνα Ελένη. με την Αυτό το οποίο Ευρωπαϊκή νομίζω ότι. Ένωση. Άρα θεωρώ ότι είναι
ο κύριος Χατζηδάκης παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο ανοίγοντας ένα μεγάλο θέμα. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε μια στιγμή που δεν χρειάζεται. Εγώ λέω ότι... Και θέλω, εάν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο. Ναι. Κάνει αυτά η κυβέρνηση σε μια στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει άλλο κλίμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην Αμερική ο Biden έχει ξεκινήσει συζήτηση για το πώς οι εργαζόμενοι θα παίρνουν περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, άσε την Αμερική τα χρήματα των εργαζομένων. Να μην ξεσηκώνουμε κατά κομμάτια μοντέλα τα οποία αν εφαρμόζονταν εδώ θα είχαμε κάνει επανάσταση. Δηλαδή στην Αμερική το τι συμβαίνει εργασιακά και ασφαλιστικά μην το συζητήσουμε γιατί δεν θα σας αρέσει. Άρα πάμε παρακάτω. Το κομμάτι αυτό που λέμε ότι είπες ότι το ωράριο θα χρησιμοποιήσει και ένα χαρακτηρισμό ότι θα γίνουν έσχοι, θα γίνουν τέρατα. Τώρα, αυτοί που μας ακούνε και δουλεύουν, ξέρουν. Δεν αισθάνομαι εγώ ότι η κυβέρνηση πάει να ανατρέψει πράγματα στο εργασιακό. Βλέπω όπως σε κάθε νομοθέτημα... Παίρνει την ατομική σύμβαση και όχι... και καταργεί στην πραγματικότητα τη συλλογική σύμβαση, θα πάει ένας εργαζόμενος με το φόβο της ανεργίας να συζητήσει με τον εργοδότη και να του πει... Δεν τον έχει σήμερα τι θέλει αυτό και το φόβο. Αυτά εγώ δεν ξαναλέω... Δεν γίνονται. Δεν πιάνουμε τα εδώ θετικά... Εγώ δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σου που σε ξέρω χίλια χρόνια. Είναι αμοιβαίο, Ελένη μου. Ως προς την γνωριμία. Εγώ μπορώ να συζητήσω μαζί σου. Όχι, εννοώ για τέτοια θέματα. Ελένη, μόλις το είπες, πάγω σε εικόνα. Λοιπόν, συλλογικές, Ελένη, συλλογικές συμβάσεις, εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν. Ναι, τώρα... Δηλαδή, όταν τα ακούει, ρε Θανάση, όλα αυτά κάποιος και δουλεύει σε αυτή τη χώρα, λέει όλο αυτό, τι μου λέτε. Μπορεί να αφορά ένα συνδικαλισμό, ένα πολιτικό κομμάτι και μια μεγάλη συζήτηση. Δεν αφορά τους ανθρώπους. Και επειδή οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, χρόνια τώρα γυρίζουν την πλάτη και σε συνδικαλιστές και σε οργανώσεις τέτοιες, πρέπει και αυτές να προβληματιστούν. Κάπου αλλού είναι το κλειδί. Για να μπορέσουν να ακούσουν τα προβλήματα των εργαζόμενων, τα μεγάλα, σοβαρά και υπαρκτά, και όχι αυτά τα οποία μπορεί να μας έρχονται 30 χρόνια πίσω. Αυτή την καραμέλα έχουμε μάθει να πιπιλάμε και εξακολουθούμε να την πιπιλάμε, αλλά δεν αφορά κανέναν εκεί έξω. Να πω ένα παράδειγμα. Χθες πήγα να πάρω στις κόρες μου ένα παιχνιδάκι σε ένα μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών. Ήταν άδειο. Όταν λέμε άδειο, άδειο. Λοιπόν, είναι μετά το Πάσχα. Είναι φυσιολογικό, δεν είναι παράξενο. Έτσι μου είπαν οι άνθρωποι που τους ρώτησα. Δηλαδή, γιατί είναι παράξενο να δουλεύουν 10 ώρες το Πάσχα που τους χρειάζεται ο εργοδότης. Και χτες, ας πούμε, για παράδειγμα, να δουλέψουν 6 ή να δουλέψουν μισή. Εγώ θα το κάνω χειρότερο. Γιατί είναι αυτό κάτι... Κάτσε, Βρελένη, ένα λεπτό, Βρελένη μου. Γιατί αυτό, γιατί αυτό που γίνεται, γιατί γίνεται, ρωτήστε όλους αυτούς που δουλεύουν έτσι, τώρα που θεσμοθετείτε με μια κάρτα εργασίας που είναι και ηλεκτρονική και ενδεχομένως να καταστρατηγείτε κάπου, αλλά ενδεχομένως και κάπου να καταγράφετε, να μην είναι και θεσμικό. Πραγματικά. Δηλαδή, θέλω να πω, συζητάμε για 8ωρο και κάποιοι εκεί έξω ακούνε και λένε, τι λέτε ρε, σε ποια χώρα ζείτε, σε ποιο πλανήτη αναπνέετε. Ελάτε να δείτε τι αυτά πραγματικά συμβαίνει και πώς δουλεύουμε. Ελένη, ελάτε να δείτε πώς δουλεύουμε και μετά πείτε την αλήθεια. Όχι αυτό το οποίο είναι ό,τι νομίζετε, αλλά δεν ισχύει πουθενά. Πραγματικά το λέω. Ο Υπουργός μας λέει ότι θα έχουμε την ευκαιρία οι εργαζόμενοι να πηγαίνουμε να ξεκουραστούμε. Ποιος θέλει να ξεκουραστεί? Να ζήσει την οικογένειά του θέλει. Μην τρελαθούμε τώρα. Οπωσδήποτε εργασιακά. Τώρα, τέλος πάντων, πες κάτι πάει να πει και η Ευαγγελία. Ναι, έλα Ευαγγελία. Λέω ότι πάντως η πανδημία είναι γεγονός ότι άλλαξε τα δεδομένα. Πρέπει να υπάρξει προφανώς μια προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Φυσικά όλοι θέλουμε να είναι υπέρ των εργαζομένων. Για μένα, επειδή αυτό που λέει η Ευαγγελία είναι πάρα πολύ σοβαρό, το κομμάτι που λέγεται εξ αποστάσεως εργασία, το οποίο μπαίνει σε επίπεδο παγκόσμιο, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και θέλω να δω τι προβλέπει γι' αυτό αυτή η νέα ρύθμιση, αν έχει προβλέψεις. Δηλαδή, επειδή συζητάμε τα θεωρητικά και τα συνδικαλιστικά, να συζητήσουμε λίγο και τα πραγματικά. Ξέρετε, ας πούμε,
ότι υπάρχει μια τάση στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για να περάσουν εργαζόμενους, πολλούς εργαζόμενους σε τηλεεργασία. Πάρα πολλούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Φυσικά. Γιατί τι συμβαίνει αυτό? Γιατί θέλουν να ρίξουν το λειτουργικό τους κόστος. Κάθε πολυεθνική εταιρεία υπολογίζει κάθε εργαζόμενο ως εξής. Χρειάζεται τόσα τετραγωνικά για να δουλέψει. Αυτά τα δεδομένα. Άρα χρειάζομαι τόσο ρεύμα, τόσο ενίκιο που του αντιστοιχεί κλπ. Κλπ. Αν ο εργαζόμενος δουλεύει από το σπίτι, κατά σε ποσοστό ας πούμε 30% του προσωπικού μιας εταιρείας, μπορεί μια πολυεθνική εταιρεία να ρίξει 30% το λειτουργικό της κόστος. Αυτό είναι τρομακτικό. Γι' αυτό υπάρχει θέμα. Μειώνοντας και τις υπερορίες. Γιατί εκεί δεν μπορείς, όταν είσαι όλοι όσοι δούλεψαν από το σπίτι, εννοώ συστηματικά, λένε ότι δούλεψαν πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που θα αυτό δούλευαν, ήταν της πανδημίας. Αν ήταν στο αλλά χώρο θέλω εργασίας. Να πω, αυτά, αποφεύγουν και τις αυτά που είναι πραγματικά υπαρκτά προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε, γιατί δεν είναι να πούμε δεν θα υπάρχει εργασία από το σπίτι, βεβαίως θα υπάρχει, αλλά να δούμε πώς αυτή θα οριοθετηθεί. Γιατί το να κάθεσαι και σπίτι, να μην έχεις επαφή με μια εταιρεία, να μην έχεις επαφή με οτιδήποτε, είναι ένα ζήτημα. Και πολλές φορές δημιουργεί άλλα δεδομένα. Αυτά λοιπόν είναι σοβαρά πράγματα, τα οποία δεν βλέπω και κανένας να βάζει στο τραπέζι από αυτούς που φωνάζουν. Έτσι, μένουμε στο 8ωρο και στις καραμέλες που πουλάμε 30 χρόνια. Τα βάζουν τα θέματα, τα βάζουν. Okay, εντάξει. Ένα τελευταίο. Έλα, για να κλείσουμε, ναι. Αν αντιπολίτευση και συνδικάτα δεν κάτσουν κάτι να συζητήσουν σε πραγματικά γεγονότα, τότε το νομοσχέδιο θα περάσει ως έχει χωρίς τις αλλαγές που χρειάζονται πιθανότατα. Θανάση μου, δεν θα κάτσουνε. Άστο τώρα. Έχω βαρεθεί τα ευχολόγια. Δηλαδή, μεγαλώνω κιόλας και λίγο ιδιοτροπεύω. Τι είναι στην Ελλάδα ο συνδικαλισμός, θέλετε να το πούμε ανοιχτά? Λίγο. Είναι λίγο. Η πολιτική δύναμη του κουκουέ στο ΠΑΜΕ, που όμως είναι μεγάλη, μπετοναρισμένη, αλλά σταθερή, δεν μεγαλώνει. Όποτε το ΠΑΜΕ κάνει μια συγκέντρωση, μαζεύει κόσμο. Και ξέρει και να την περιφρουρεί. Αλλά είναι αυτή. Δεν τους βλέπουμε κάθε τόσο να μεγαλώνουν, ούτε στα μνημόνια δεν τους είδαμε να μεγαλώνουν. Και οι υπόλοιποι είναι χαμένοι. Δείτε, κάθε φορά που κάνει η ΓΕΣΕ ή η ΑΔΔΗ συγκέντρωση. Και μετρήστε πόσοι μαζεύονται. Και αν είναι πάνω από 100, ελάτε να το συζητήσουμε ξανά. Τόσοι πολλοί. Okay. Άρα λοιπόν, να αρχίσουμε να συζητάμε ότι να τα βρουν τα συνδικάτα και οι εργοδότες κτλ. Αφήστε το καλύτερα. Λοιπόν, ευχή, τα υπόλοιπα ευχή. Στο News It. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.